Με καθυστέρηση μιας ώρας ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, αφού εργαζόμενοι του Δήμου με τη συμπαράσταση του ΠΑΜΕ είχαν πραγματοποιήσει κατάληψη στην αίθουσα συνεδριάσεων διαμαρτυρόμενοι στην απόφαση του Δήμου να συνάψει προγραμματική σύμβαση με τη Διάδημα για την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ορεινούς οικισμούς του Δήμου Γρεβενών. Οι πολίτες έχουν απέτηση να μαζευτούν τα σκουπίδια. Το αν είναι προεκλογική περίοδος και αν ένα πολιτικό κόμμα με τους μηχανισμούς που έχει θέλει να ανεβάσει το θέμα, να του δημιουργήσει μείζον θέμα όταν γίνεται παντού δίπλα μας. Δήμος Δασκάλτης, είστε υπεύθυνοι και για το Δήμο Δασκάλτης, δεν είστε μόνο για τα Γρεβενά. Εκεί δεν είχατε καμία αντίδραση. Στον Δήμο Γόργενης, στον πρώην Δήμο Γόργενης που τα έκανε η Διαδήμα και ήσουν στον Δήμο Γόργενης, δεν είπα τίποτα. Ξαφνικά στον Δήμο Γρεβενών που δίνουμε για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρξουν άτομα. Αυτό είναι πρόβλημα. Παραμένουμε στον χώρο για να δούμε τις εξελίξεις. Δεν μπαίνουμε στην αίθουσα, επαναλαμβάνω. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν 21 δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ενώ από τη συνεδρίαση ήταν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδίκες. Η δημοκρατία λειτουργεί σύμφωνα με αυτά που λέει ο νόμος και με αυτά που ψηφίζει η πολιτεία, με τους νόμους της πολιτείας. Σήμερα έχουμε την τρομοκρατία των λίγων. Κάποιοι λίγοι, πολύ σκληρά συνδικαλιζόμενοι, αποφασίσαν να καταργήσουν να καταλύσουν την νομιμότητα και το κράτος. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι προεκλογική περίοδος. Δεν είναι όμως εδώ πέρα ούτε λιμάνια, ούτε μπορεί το πάμε, γιατί αν δείτε εδώ από εργαζόμενους, δεν υπάρχουν παρόντες πάνω από 8 με 10 άτομα και πολλά άλλα. Τα 19 είναι συνολικά εργαζόμενοι στην καθαριότητα και δεν φτάνουν με τίποτα. Σίγουρα δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Και σίγουρα δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι για να ανταποκριθούν στο φορτίο που υπάρχει. Πρέπει να υπάρξει όμως μία λύση. Υπάρχουν καταγγελίες από θεωρητές δημόσιας διοίκησης ότι η καθαριότητα γίνεται πλημελός. Και είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Με βάση λοιπόν αυτό, θα πρέπει ο Δήμος να δηλώσει αδυναμία, εάν δεν προχωρήσει την προγραμματική με τη Διάδημα, να δηλώσει αδυναμία. Δηλώνοντας αδυναμία, το εσωτερικό θα μας ζητήσει να καταργήσουμε την υπηρεσία καθαριότητας. Και εμέσως πλην σαφώς οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα πάνε στην εφεδρεία. Θα πρέπει να πάνε στην εφεδρεία. Αυτό γιατί δεν το λένε στους εργαζόμενους και το αποκρύπτουν επιμελώς. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την υπογραφή της σύμβασης με τη Διάδημα για την αποκομιδή των απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς του Δήμου Γρεβενών.